Το 5, παρακάτω δεν θα μου πεις. Οι γονείς σας και αυτοί γεννήθηκαν στο Ρείτερ. Το Ρείτερ, γέννημα θρέμα στο Ρείτερ, γεννηθήκανε. Ο μπαμπάς μου ήταν τα χρόνια εκείνα σομαράς, φτιάχνει σαμάρια, αλλά ήταν και έμπορος, πολλά ζωή έμπορος, είχαν πολλά. Μετά έγινε, είχαν μαγαζί και τέλος πάντων, τελειώνει. Θυμόσαστε το μαγαζί του. Πώς, όλα τα σπίτια μας, είχαμε μαγαζί, είχαμε καφενείο, είχαμε του παππού μου τα σπίτια, δίπλα πάλι καφενεία είχανε, του παππού μου τα σπίτια, όλα τα υπάρχοντά τους, τα λάδια τους, τα ξύδια τους, τα παιδιά τους, όλα τα θυμάμαι αυτά όλα, στις γειτονιές όλα, στις γειτονιές όλα. Ωραία, για περιγράψτε μου πότε το σπίτι σας, πώς ήταν. Το σπίτι μας ήταν κοντά σε μια γέφυρα. Και κινούσε ο δρόμος και πήγε στον Κεντρικό δρόμο και πήγε στον Άγιο Δημήτριο στην Κεντρική Εκκλησία του Ρίζερ. Το οπότε στην Ιλιά δεν ήταν η Ιλιά κάνατε, ζούσαν και οι δύο. Η Ιλιά δεν είχε να παίρνει τη Ιλιά από τους βοσκούς να τα κάνει τυρί, να τα κάνει κοπανιστή, να τα κάνει βίτρα, να τα κάνει σε μεγάλα τα γάρια με βίτρα, να τα κάνει και να τα βάζει σε δοχεία μεγάλα πέτρινα και να τα στέλνει στη μύρη να πουλούνται. Τα ζυμώνανε και παίρναν το θυμό την ιζίδρα στη ξινή, στο τυριού όμορφη νεολιά και τότε άμα ήταν η νεολιά της όμορφη τα τακτήρια τα πήρε. Αυτά ήταν η δουλειά τους. Οι Έλληνες τι άλλες δουλειές κάνανε. Κάνανε καπνά, κάνανε σπαρτά, κάνανε αμπέλια, σταφίδες, πουλούσαν σταφίδες, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να μου δάνε σταφίδες, τέτοια πράγματα. Μου είπατε για τις εκκλησίες, σχολείο υπήρχε. Σχολεία βέβαια, σχολεία. Εκεί πήγα στο σχολείο μου. Μικρή όταν έγινε πρώτο ζωμού το 14, είχα το αλφαβητάριο, το ξέρω καλά. Άμα είναι λίγη και το 14, που πήγαμε στη Λίμνο, ήταν εντάξει. Ήξερα λιγάκι. Μελετούσα λιγάκι εγώ λίγο. Η δάσκαλη ήταν από την Ελλάδα. Από τα Βουλά. Και μια δασκάλα που είχε ήταν Βασιλεία, τη λέγανε τη δασκάλα. Αυτά. Και τι σας μάθατε. Μάθαμε για την Ελλάδα, για όλα, για τη θρησκεία, για όλα με τότε ήμουν μικρή. Όταν πήγα στην Ελλάδα, πήγα σε σχολείο ελληνικό, πάει σε ιδιωτικό, πήγα γιατί δεν είχε και άλλο στον μέρος που πήγα, δεν είχε σχολείο και ένα ειδικό πηγαίναμε και μας τα έλεγε αυτά, μας τη λέει για πολλά πράγματα, για άλλο τίποτα, δεν ξέρω να σου πω. Στη Λίμνο όσο καθίσατε, πριν το 14-19, εσείς πήγατε σχολείο. Αμέ, πήγαινα στο ιδιωτικό. Που ήρθαν οι Τούρκοι μας, ήρθε το εγκύπριο, όπως έχουν οι Τούρκοι, τσέφες έχουν οι Τούρκοι. Τι να κάνουμε, να φύγουμε. Ήρθε ο παππούς μου, λέει, δεν θα φύγουμε. Καλύτερα να προσκυνήσουμε πια τους Τούρκους και να σταθούμε, να παραδοθούμε παρά να μας σκοτώσουν. Μα έλα σουδά που ήρθαν και μείναν τα σπίτια και βάζαν φωτιές, ήθελα να κάνουμε τέρα. Βάζαν φωτιές. Και τι να κάνω τώρα, κάμουν τα σπίτια, κάμουν τα σπίτια, να κάνουμε, να φύγουμε από το σπίτι μας μέσα, το δω, καλό θα πέσουν να το κάψουν, να πάμε στο θείο του Μαρινάκη. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε στο θείο του Μαρινάκη, μόλις εμπήκαμε μέσα και πέρασε η γιάτη, βλέπουν και δεν πάραν τη φωτιά στο σπίτι μας, και ήταν φωτιά το σπίτι. Λοιπόν, κι εγώ με ένα μισοφοράκι έφυγα από μέσα από το σπίτι, με ένα μισοφόρο βγήκα. Πηγαίναμε τα σέρω όλοι μαζί, τα θάλασσά του τα στενά μέσα, δεν ήταν δρόμοι σαν τώρα που είναι μεγάλοι, ήταν στενοί. Και ήταν από τη μία και από την άλλη Τούρκοι και μας συνοδεύανε. Αλλά εντωμεταξύ είχε και τα μαγαζιά γύρω-γύρω που πηγαίναμε, από τη μία και από την άλλη, και ένας Τούρκος, δυο συνονοηθήκαν να με τραβήξουν με ένα ιτσιρί, να με προσβάλλουν, ποιος ξέρει βέβαια τι θέλω να μου κάνουν. Εγώ θα κατάλαβαν πονηρή μου. Και λέω της μητέρας, μη φύγεις από εδώ που είσαι, να φύγουν όλοι έτσι εσύ να μείνεις. Και εγώ θα γλιτώσω, μη στενοχωριέσαι, θα γλιτώσω. Τι θα έλεγα ελληνικά, αυτή ήταν Τούρκη, δεν ήξερα ελληνικά. Και ύστερα μου λένε να πει,
Στάσου. Εγώ πέφτω κάτω και λιγώνομαι. Και πού είπεσα, είχε κρομίδια μέσα το μαγαζί, είπεσα πάνω στα κρομίδια. Είχα μάτω λίγο θυμισμένο πως λιγώθηκα. Αλλά μεταξύ από πίσω υπήρξε το αταλωμή σφυρίχτρα τη καθυστέρηση. Που καθυστέρησε αυτό και δεν προχωρούσανε. Τι είναι εδώ. Και την παίρνω από, με τα πόδια και με τα χέρια και με πετούν μέσα στο κόσμο, μέσα στο δρόμο που ήταν ο κόσμος. Αφού λοιπόν με πετάξανε, μου λένε ο κερατάδες, πάρ' και το πάπλωμά σου, το πάπλωμά σου. Παίρνω εγώ το πάπλωμά στο δρόμο και φεύγω. Μου λέει η μάνα μου, και πώς το πήρες κόρη μου, λέει, πώς το πήρες κόρη μου. Ξέρω, λέω, μάνα μου, που θα πάμε. Και ας σε γνωρίσουνε, λέω, πάμε πιο πάνω και θα καταλάβουμε τι έκανε. Πάμε πιο πάνω και τη λέω, το γυρίσουμε το πάπλωμα αλλιώτικα, να μην καταλάβουν πώς είναι το πάπλωμα και θα προχωρήσουμε πάνω. Και προχωρούμε και πάνω, πάνω παραπάνω, πάνω παραπέρα. Υπήρχε νερό σε ένα μέρος, πηγάδι. Πηγάδι, λοιπόν, νερό, και πώς λεγόταν, αλίτζια το λέγανε, αλίτζια, ήταν ένα μέρος που βγάζε νερά. Λοιπόν, και πήγανε και δένανε οι άνθρωποι νερό να πάρουνε και δεν είχε. Πήγαν να πάρουν νερό, είχε νερό, αλλά δεν βγάζε νερό. Διότι πήγανε οι άνθρωποι και του χύνανε το νερό. Δεν προλαβαίνανε να βγει ο τόσο πάνω. Εμείς επέραμε τα πέτωση. Τα μαντήλια μας, ό,τι είχαμε, ποδιές, ό,τι είχαμε, τα βουτούσαμε στον κουβά μέσα και πήγαινε να πιούνε και άλλο νερό. Να πιούνε και από δίπλα η μάνα μας που περιμένει να πιούνε νερό. Και πέραμε εκείνο το νεράκι που, από τον κουβά που βγάζανε και δεν είχε ποτέ γερός. Λίγο στο λίγο το παίρνανε οι άνθρωποι, άβγαρτος ο κουβάς. Τόσο νερό ξοδεύονταν χωρίς να το πίνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ξεκίνησαν πάνω παραπέρα μας να ξεκουραστούν. Από βάζα μας ξεκουραστούν, είχαν άλογα κυραδεμένα. Αυτοί οι Τούρκοι πάλι τα είχαν, το στρατό. Λοιπόν, και είχαν πατουμιές στον αλόγο κατουλιά. Λοιπόν, είχαν έτσι τα κατουλιά και τη λάσπη εκεί και την καμάρουτσα. Έτσι και την βάζα στα μούτρα μου. Ο φόβος εκείνος μου έκανε τα μάγουλα μου κατακόκκινα. Ήταν η ηλικία μου τέτοια και μου έκανε πια το μάγουλα μου κατακόκκινα. Και έκανα έτσι να ξεβρωμίσω, να βρωμίσω, να είναι βρωμισμένα, να μην με βλέπουν Τούρκοι, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Την γλίτωσα και εκείνη, σηκωθήκαμε, φύγαμε, τάξαμε στον Άγιο Χαράλαμπο στο Τζεσμέ. Αφού τάξαμε στο Τζεσμέ, μπήκαμε στον Άγιο Χαράλαμπο. Πήγαμε και κάτσαμε σε μια άκρη, σε ένα στασίδι, ο κόσμος μες στην αυγή, άλλοι όξω, άλλοι μέσα. Λέει, ήρθαν μπρε παιδιά τα αγκλογαλλικά, ήρθαν θα μας το πάρουν, σοπάτι, ήρθαν τα αγκλογαλλικά, θα μας το πάρουν, μην μιλείτε καθόλου. Λοιπόν, έρχεται ένας Τούρκος, ντόπιος εκεί, είχε Τούρκοι εκείνο το χωριό μέσα, ο Τσεσμές. Η πρωτεύουσα ήταν εκείνη, ήταν πιο μικρό από το Αλατσάτα, αλλά ήταν πρωτεύουσα ο Τσεσμές, ήταν κοντά στοιχείως. Λοιπόν, τι σου λέγα πάλι. Φτάσαμε στον Άγιο Χαράλαμπο. Ναι, φτάσαμε στον Άγιο Χαράλαμπο και μόλις που μπήκαμε σε εκεί πέρα, σε λιγάκι, περνά ένα Τουρκί. Ντόπιος εκεί με το φέση, κουρδισμένος αυτός, στολισμένος. Σήκω, μωρή, μου λέει, σήκω. Πού θα πάω, λέω, ρε, πού θα πάω. Σήκω, μωρή, εκεί μέσα θα σε πάω, λέει. Σε εκεί θα σε πάω να σε καταστήσω. Για στην Αγία Τράπεζα να πάει να με καταστρέψει. Ήταν η μητέρα μου δίπλα μου και μου πέφτει και με γκαλιάζει και την γκαλιάζω από τη μέση. Και λέω, σκότωσέ μας και τσιδιό. Σκότωσέ μας και τσιδιό. Και λέει, μάλλον, και τσιδιό να μας τη σκοτώσει, δεύτερη παραδείνω. Σκότωσέ μας, του λέει, βρε, σκότωσέ μας. Και έτσι, μάνα μου, φορά, λοιπόν, σκότωσέ μας. Δεύτερη παραδείνω. Αφού είπε, δεύτερη παραδείνω, βαριέται αυτό, σηκωθεί και πάει παραπέρα. Πάει και πάει μια κοπέλα με τα μαύρα, ήταν χοντρή και φορούσε φούστα μαύρη και έτσι από την κολοσσίρανε, λιγώθηκε και πήγαν στην Αγία Τράπεζα, λιγώθηκε και φανούνταν τα εσώρου χάζες, χασεδένια άσπρα που τα βάζανε την εποχή εκείνη, καθαρά, όμορφα και την κολοσσίρανε και γύρισε εκείνο στην τραπίσω και λέει «Τι έπαθε, λέει, μόρη τώρα αυτή και εσύ δεν ήθελες, τι έπαθε, μιλιά εγώ, μιλιά». Μόλις ξεφύγει αυτός μου κάνει η μητέρα μου. Σκίσε τη γη σκέβα μέσα. Μη φανερωθείς καθώς σκίσε τη γη σκέβα μέσα. Όξο μανούλα μου, όξο να δούμε, όξο στην αυγή, ο κερμένος τη βάρκα να έρθει. Μα έλα να, που ήταν δύο βάρκες. Και μια ήθελε και έρχονταν. Και ήλεγε τώρα,
πάνε οι μισθοί που τσίπαινε η μπάρκα και να απομείνουμε. Όχι, λέει, εμείς είμαστε και τρεις μαζί, μάνα και παιδιά, και θέλω να πάμε μαζί σε μια μπάρκα. Δεν μας βάλουν σε δυο. Και ύστερα, υπόμεινε ένα-δύο από μία από άλλοι, που δεν ήταν αντρόγινο, ήταν άλλοι άσχετοι με τα μας, και πήγαμε στην πρώτη βάρκα και μπήκαμε μέσα και γλιτώσαμε από αυτό τον Τούρκο τώρα. Μπαίνω μέσα στη βάρκα. Να τη θάλασσα εγώ, να τη θάλασσα. Μου κάνει ο Τούρκος, νόμπονο βότερ, νόμπονο βότερ. Απάνω στο κύριο λέει, πλέντι πλέντι βότερ, πλέντι πλέντι βότερ. Είδε, εγώ λέω, αυτός ξέρει Ιγγλέζικα, το πω πράγμα, δεν ξέρω και τίποτα. Αλλά τα μάθαμε στις Ιγγλέζες, πού τσένα έτσι. Μίστερ Τζον, λέει, μου κάνει το, τι θες. Τι θες να πεις, μου λέει. Δεν μου λες, τι θα μας είπανε. Σμύρνη, Μυτιλίνη, Χίος, Αθήνα, πού θα μας είπανε. Δεν ξέρω όλο τίποτα, Ιγγλέζικα, να το πω. Και μου λέει, νο Σμύρνη, νο Χίος, νο Αθήνα, Μυτιλίν. Πέντε-έξι μέρες κάμαμε, δεν ξέρω. Λίγες μέρες, δεν κάμαμε, λίγες μέρες έκαμαμε. Λίγες μέρες έκαμαμε στη Μυτιλή. Και μετά ήρθανε ένα επίτακτο, κύριε, ήρθε ένα επίτακτο. Και είναι για τυχείως, όποιος θέλει να φύγει, για τυχείως να φύγει. Αλλά ξέχασα να σου πω, που πήγαμε και με τον παππού μου μαζί, ήταν και ο παππούς μου μαζί, ο πατεράτσης. Λοιπόν, και λέει, βρε παιδιά, θα πεθάνουν τα παιδιά από τις πίνες. Θέλουμε να ψήσουμε πράγμα. Τι να πάω, θα ψήσουμε τρία κουτιά. Τι να ψήσουμε, θα πάω, θα αγοράσουμε τρία κουτιά. Πάει και εγώ, αφήσα εσύ που είσαι λεπτά. Η μητέρα μου είχε ένα, θα το βρω τώρα, ένα μπούρμπουλα τον λέγαμε εμείς, ένα σταμνάκι, να καταλάβεις, πέτρα μου. Και βάλε μέσα τα λεπτά. Βάλε τα λεπτά, λίτωσε 5-6 χιλιάδες, είχε πουλήσει τη σταφίδα. Και που είχε τα λεπτά μέσα στον μπούρμπουλα και όποιος πήγαινε που αβαστούσε τον μπούρμπουλα. Το αλεύρι που μας έδωσαν που το κάμαμε και το πουλί, το βάλαμε κοινά μέσα. Και ύστερα σαν βγήκαμε στα ελληνικά στο χωράφι μέσα, το γυρίσαμε και το κάμαμε έτσι και σπάσανε τα σκολαρία της μητέρας που είχε μέσα και τα δαμάζονε κομματάκια. Γιατί όπου πέρα ήταν σπίστας, είπε αυτή κάτω η μητέρα μου, σπίστας, βάστουσε το τσουβαλάκι, τα κομματάκια, τα κεραμίδια για να γλιτώσει και τα λεπτά. Και γλίτωσε και τα λεπτά. Λοιπόν, και της λέει της μητέρα μου, εσύ που γλίτωσες τα λεπτά, φέρε τώρα λεπτά να πάρουμε, να πάρουμε δύο τρία κουτιά, να τα ψήσουμε και παίρνουμε τα κουτιά. Και δεν έχουμε να τα ψήσουμε. Και πώς θα ψήνει τη θάλασσα. Και βάλαμε θάλασσα να ψήνει, ψήνεται τα κουτιά με τη θάλασσα. Τα ψήσαμε, μαύρα σαν το χάρο γενικά, τα φάγαμε σαν το χάρο γενικά τα μαύρα κουτιά. Λέει, δεν είναι ζωή. Μια βραδιά, δυο, κοιμηθήκαμε στις λαμαρίνες πάνω στο εργοστάσιο, ήταν λεωτριβία. Και σηκωθήκαμε ύστερα και πήγαμε στο επίτακτο, που είναι το επίτακτο και φύγαμε. Ήρθαμε στην Κρήτη εδώ και μας δώσανε σπίτια, τουρκικά, μας πήραν τα δικά μας, μας σκάψαν τα δικά μας. Και μας έδωσαν και περιουσίες, τις οποίες μας πήραν και εκείνες και έτσι να πούμε ζούμε τώρα εδώ στην Κρήτη, στην Ιεράπετρο και ζούμε ευχαριστημένα. Δόξα σε Θεό, δόξα σε Θεό. Παντρεύτηκα εδώ, το 24 παντρεύτηκα, είπα έναν άντρα με. Και ήτανε από την Αμερική φερμένος, είχε έρθει. Γιατί είχε έρθει από την Αμερική, ήρθε να δει τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια, τη γεννήκανε, δεν ήρθε για τη χαρά του και να επιστρέψει πάλι πίσω. Και τον εμπλέξανε στα ρεγονή, δεν μπορεί να πάρει στο πατεράκι την κόρη που είναι από οικογένεια και την άλλη μέρα ξαναπάνε στο ρεΐδερε και θα είστε ένας στις περιουσίες και στα καλά. Και ναι, και αυτός ήταν μεγάλος και εγώ ήμουν μικρή. Εγώ ήμουν 16 χρονών και αυτός ήταν 16 χρόνια πιο μεγάλος. Πόσο είναι, 16 χρόνια πιο μεγάλος. 16 χρόνια πιο μεγάλος. 16 χρόνια πιο μεγάλος. Λοιπόν, αλλά πέρασα ζωή ευχαριστημένη. Ήταν καλός άνθρωπος, δουλευτής άνθρωπος ήταν, τίμιος άνθρωπος ήταν, ήβαλα αμπέλια, την περιουσία του την εκείταζε, ήβαζε ντομάτες τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν οι ντομάτες και βγήκαν ύστερα οι ντομάτες και ήβαζε ντομάτες και ήβγαζε λεπτά και περνούσαμε, δόξα σε ο Θεός, μεγάλωσε τα παιδιά του, δόξα σε ο Θεός μέχρι εκεί, δεν έχω άλλο τίποτα να πω, παιδί μου, δόξα σε ο Θεός. Thank you.
Μας πήρε μας περιπτώσει από εδώ ο πατέρας μου, με ένα καΐκι και πήγαμε στην Κράσια. Πήγαμε στα Βουρλά, στο βολείο του πατέρα μου και εκεί υπήρχε μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι υπήρχε εδώ. Ενώ εδώ πέρα τότε δεν υπήρχαν ούτε σχεδόν δημοτικά σχολεία. Μόλις έφτασαν, φάσαμε στο σπίτι του παππού μου. Μετά από δύο μέρες η μάμη ήρθε μια γυναίκα, μια κυρία ήταν πολύ ψηλή. Λοιπόν, την λέγανε Πετινουδάκη. Ήταν νηπιαγωγός. Και υπήρχαν τότε νηπιαγωγοί εκεί. Και με στείλανε αμέσως ως τον νηπιαγωγή εκεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πήραν και τον πατέρα μου στρατιώτη. Έκανε παστρατιά τότε ο βασιλιάς. Τότε δεν λειτουργούσε κανείς. Δεν τον πήραν διότι είχε απαλλαγή εν τω μεταξύ λόγω φωνευτέρης αδελφού. Είχε απαλλαγή ο πατέρα μου. Αλλά με την παστρατιά δεν έχει δικαιολογητικά, γι' αυτό πήραν στρατιώτη. Εκείνα που θυμάμαι τώρα από εκεί πέρα από το σπίτι μας ήταν η Ομόνοια που υπήρχε. Το δέσιμο της οικογένειας σε κάθε ανάγκη, αλλά κυρίως το δέσιμο της κοινωνίας. Θα μου πεις, ήμουν μικρός και μπορώ να τα θυμάμαι αυτά. Πολλές φορές γινόντουσαν σε γητή στο σπίτι μέσα και ειδικότερα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη. Διότι είχε ο Δήμος, θέλω να σου πω ότι τα Βουρλά ήταν είχε 42.000 κατοίκους. Εκ των οποίων 40.000 ήταν καθαροί Έλληνες, 2.000 ήταν Αρμένοι και Εβραίοι. Τούρκος δεν υπήρχε κανένα μέσα. Υπήρχαν χωριά τέτοια βέβαια, αλλά η κοινωνία ήταν οργανωμένη. Είχε την Εθνική Άμυνα. Είχε την Αλληλεγγύη. Όλα αυτά οργανωμένα από την Εκκλησία, καταρχήν βέβαια, η οποία διήθηκε σχεδόν τα περισσότερα, γιατί μεταξύ είχε αναλάβει και ευθύνες ο Δήμος. Και τη μόρφωση του λαού γενικότερα. Και το νηπιαγωγείο, μάλιστα εγώ πήγα εγώ, το πλήρωνε ο Δήμος. Διαφώνησε ο παππούς μου τότε, επειδή είχε κάποια οικονομική ευκαιρία και θυμάμαι αυτό το πράγμα και ότι εγώ μπορώ να πληρώσω για να πάει ο Μανώλης στην νηπιαγωγείο. Και η θέση του Μανώλη, αυτό που θέλετε να πληρώνετε, βάλτε κάποιο άλλο παιδί. Το αν ήρθε από την Κρήτη, δεν είναι ότι είναι και επιξίου κρεμάμενο, μπορούμε να πληρώσουμε και βάλτε άλλο παιδί στη θέση. Λοιπόν, θυμάμαι Νίκολας που ήμουν να με έπαιρνε ο παππούς μου στο άλογο του και πηγαίναμε έξω στα χωράφια και ειδικότερα σε ένα σημείο που είχε πολλά μπέλια και μάλιστα εκεί είχε χτίσει και ένα εξοχικό είχε χτίσει, ήταν διόροφο. Αυτά τα εξοχικά τα λέγανε κουλάδες. Ήταν σαν κάτι όπως παλιότερα κάνανε ένα πύργο να πούμε με πολεμίστρες και τέτοια πράγματα. Είχε και τις πολεμίστρες στο δεύτερο όλο πάνω, δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα. Με τα όπλα, ανάλογα με τα παιδιά, υπήρχαν τα όπλα μέσα. Μ' άρεσε να παίζω εκεί πέρα γύρω-γύρω σε αυτά τα πράγματα εκεί. Θυμάμαι την παραγωγή την οποία είχαν, φοβερή παραγωγή. Ό,τι και αν έσπερες, ό,τι και αν έριχνες σε αυτή τη γη, γινόταν. Δηλαδή καμιά φορά όταν ήρθαμε εδώ, που ρωτούσαν τον παππού μου εδώ οι γεραπετήτες πώς ήταν η γη εκεί, σου λέγε με τη γλώσσα μου, την υγειά του. Βρέσεις λέει και μια πέτρα να πετούσα λέει το βράδυ, το πρωί θα ήταν φυτρωμένη. Τόσο πολύ δηλαδή κατάλαβε σαν έφορη η γη. Υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, εκεί είχαν το χάρισμα Βουρλάς να έχει μια σχολή
η Αναξαγόρια σχολή. Η Καλλιμάρμονα σχολή, η σχολή του γέλους. Το χαρακτηριστικό ήταν το εξής. Ήταν όλο μάρμαρο, με είχε πάει δύο φορές ο παππούς μου, με είχε πάει από χεράκι και με πήγε, και μου δείχνει και μου λέει ορισμένα πράγματα, ιστορίες, έθνικες, ξέρω εγώ αυτά. Στην κυρίως πύλη τη σχολή υπήρχε μια επιγραφή που έλεγε, είχε δύο λιχνίες, μια από τη μια μεριά και μια από την άλλη, και έγραφε, «Η της λιχνίας χρίαν έβουση, έλεον αυτής επιχέους». Έγραφε η επιγραφή αυτή επάνω. Εγώ βέβαια δεν ήξερα να διαβάσω, μην τα διάβασα από εκείνη την πρώτη. Αργότερα που ήρθαμε εδώ, ξέρω εγώ, ήρθε μια φορά η συζήτηση με τον πατέρα μου. Του λέω, παπά, λέω, που αυτό που έγραφε πάνω από τη σχολή, του λέω, «Δάσε ένα ξαγόρο», λέω, «Σε πει ο παππούς, ναι». Λέω, «Τι θέλω να πει με αυτό». Λέω, «Όχι, θέλω να μάθουμε γράμματα, όπως το λιχνάρι για να ανάβει συνέχεια του ρίχνει συνεχώς λάδι μέσα. Γιατί άμα του ρίξει λάδι, κάποια στιγμή θα σβήσει. Έτσι και αυτός που θέλει να μορφωθεί, πρέπει να στρώνει τον κόλο του κάτω, ακριβώς με αυτή τη διαδρά, τον κόλο του κάτω, να διαβάζει. Γιατί εσύ μου λέει, «Κακομοίρη, αφού δεν κάθεσαι να διαβάζει γράμματα, δεν σταμάτησε μόνο. Αφού το θυμάσαι, λέει, κάθε με διαβάζει». Μου δώσει η πιστοφόρηση. Βρέθηκε ο πατέρας μου στρατιώτης. Είχε πάρει άδεια ο θείος μου Μιχαήλος και βρέθηκε εκεί σε αναξαγόρηση. Μα που εγκαταλείψανε, ήταν έτσι, δεν ξέρω αυτό που σας ενδιαφέρουν. Μην λένε πράγματα οι οποίοι περιπτά. Ήτανε αφορτωμένες οι καμπύλες με σταφίδα, τέλος Αυγούστου, που μεταφέρουν κάτω στο σπίτι για πώληση, όταν θα έρχονταν η ώρα της. Και κόψανε με τα μαχαίρια τα σκηνιά από τις καμπύλες και ρίξανε κάτω τις σταφίδες που δεν ήταν σαγιά. Φύγανε οι καμπυγέρδες και αυτά. Και αρχίσαν και μήνα, τα μαζεύαμε ό,τι πολυτιμότερο είχαν βγει στο εξωτερικό και κατεβήκαμε κάτω στην πόλη. Τα εγκαταλείψαμε όπως ήταν εκεί. Σταφίδες, ζώα, ρούχα, ό,τι πήγαν εκεί, ξέρω, τα χρειώδηκα που μια ζήσει μια οικογένεια. Κατεβήκαμε εκεί. Τη δεύτερη μέρα άρχισαν να βάλουν φωτιά. Και θυμάμαι που μας πήρε ο θείος του Μιχαήλος, πατέρα μου αδερφός βέβαια αυτός, μας πήρε και μας πήγε στην Τζεσμέ. Εκεί πήγε ένας ορμήσχος εκεί και με την ελπίδα θα βρούμε κανένα καΐ και να φύγουμε. Για να πάμε προς Σάμο. Δεν βρήκαν όμως, θυμάμαι όμως ήταν δυο γαλλικά πολεμικά που ενώ οι δικοί μας πηγαίνανε πάνω και μάλιστα ένας θείος του πατέρα μου, όνομα Απόστολος Δέτσης, βγήκε με την αραβωνιασιά του, πήρε την αραβωνιασιά στην πλάτη και πήγε στα πολεμικά αυτά. Απόσταση από τη στριγιά ήταν 200-250 μέτρα. Βγήκε πάνω, δεν τον αφήσανε. Κόφανε τον κάβο, είχε πιάσει και πήρε την αραβωνιά στην πλάτη και γύρισε πάλι πίσω. Τότε αποφάσισε ο παππούς μου και ο θείος μου να ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στα βουνά. Διότι άλλη ελπίδα δεν υπήρχε πια και ό,τι να γίνω στον κόσμο θα γίνουμε. Πήγαμε μπας περιπτώσει. Άρχισαν και έκανε εκεί. Είχαν φτάσει και στη γειτονιά μας. Πήγαμε σε ένα άλλο συγγενικό σπίτι εκεί. Είχε υπόγειο και μπήκαμε στο υπόγειο μέσα. Καμιά κοσαριά θα ήταν εκεί. Εκεί μάλιστα έγινε ένα επεισόδιο, επειδή ήμουν πολύ ζωηρός, ζωηρός ανάπαυλος. Λοιπόν, φοβούμενοι άλλοι μήπως εγώ βάλω τις φωνές, κάποιος είπε να με πνίξουν. Εγώ το άλλο μικρό δεν είχε μέσα. Και θυμάμαι τη μάνα μου που της είπε μην απλώσει καν τη χέρι. Δεν το ξέρω, τι μηχανιώτησα.
κρατώ μαχαίρι απάνω μου. Όποιος αγγίξει το μάτι, το σκοτώ αμέσως. Και θα φωνάξω και θα έρθουν οι Τούρκοι κάτω. Αν πειράξει το παιδί μου. Πράγματι. Δεν πειράξει κανείς. Το βράδυ η φωτιά έφταξε κοντά. Βγήκαμε έξω. Το ευτύχημα ήταν το εξής, ότι όλες αυτές οι καταστροφές που είχαν γίνει και οι σφαγές πριν εκείνη τη μέρα ήταν από άτακους. Από τσέτες που λέγανε. Μεταξύ είχαν μπει τα στρατεύματα, τα τακτικά, τα τουρκικά μέσα. Βέβαια και αυτοί κάνανε. Αλλά όχι όπως οι άλλοι που κόβανε και πηγαίνανε μικρό, μεγάλο, έγκυος και ρουγά, σφάζανε και πηγαίνανε. Και πέσαμε σε αυτή την κατάσταση μια έτυχε να πέσαμε. Και μας πήραν και μας κλείσανε σε μια αποθήκη. Στα φυλαποθήκη ήταν. Καμιά πεντακοσαριά είμαστε εκεί μέσα. Αλλά ένα-δυο μέρες ο καθένας κρατούσε κάτι απάνω, τα ένα-δυο μέρες άρχισε πείνα. Μεταξύ μαζί μας ήταν και ο θείος ο Μιχάλης. Ο Μιχαήλος που είναι πρέπει. Στο ενδιάμεσο αυτό ήρθανε και ψάχνανε μέσα στα γυναικόπαιδα και όσα παιδιά ήταν πάνω από 15 χρόνια τα παίρνανε. Πήραν το σφυρμό του παππού μου. Ο Μιχαήλος θυμάμαι που τον είχαν βάλει σε μια γωνιά, ήταν και τεράστιος το πόη, ήταν ένα ουρούν, ένα γεννήντα άτομο. Είχαν ρίξει τα ρούχα, κρατούσαν απάνω τους, είχαν κάτσει απάνω, πηγαίνανε το ουρούν Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, συνέπεσε τη δεύτερη φορά που μπήκαν μέσα, τον βρήκαν να τον πάρουν. Και θυμάμαι που είπε το φαινόμενο στη μητέρα μου και στη θεία μου την Αρμενδία, η οποία ήταν και πιο δυναμική. Μου λέει Μαρία ότι η Αρμενδία φεύγω. Το Μανώλη, ίσως είναι ο μόνος που θα ζήσει για να αναθίσει το σώμα μας. Ό,τι πεθάνεται, ο Μανώλης πρέπει να ζήσει. Τον πήραμε φίλοι, τον ξανάδαμε. Πληροφορηθήκαμε ύστερα ότι τον πήρανε, ότι ήταν πολύ παλιάδικη, κάνει και φασαρίες στους Τούρκους. Τον κρεμάσαν στην πόρτα του σπιτιού μας και τον βγάλαν εκεί. Ήταν. Εν πάση περιπτώσει, κάποια μέρα φύγαμε από εκεί. Πριν να φύγουμε όμως, θα σου πω ότι πεινούσαμε, εμείς τα μικρά δεν μας πειράζανε. Πήγαμε και γυρίζαμε να βρούμε κάνει κομμάτι ψωμί, μια ελιά, μια φουφτά σταφίδες, ξέρω εγώ, να φάμε. Αν και στους άλλους μετά. Εγώ περιπλανιόμουν με ένα μου φίλο και έφτασα στη γειτονιά τη δικιά μου. Ήταν καμένα τα πάντα βέβαια. Γνώρισα το μέρος από εκεί, από ένα σπίτι το οποίο είχε κάποιος ο οποίος εγώ ήταν φούφουλας. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα γιατί είμαστε με το γιο του φίλη. Αλλά και ιδιαίτερα ήταν όλο μάρμαρο το σπίτι αυτό. Το οποίο δεν πειράξαν οι Τούρκοι και όταν εγώ πέρασα από εκεί γνώρισα βέβαια το σπίτι και το σπίτι μας ήταν απέναντι σε αυτό. Βενοδιάνε ένα αξιωματική Τούρκη εκεί μέσα. Είχε κάνει σκέψη εγώ ότι ίσως σώθηκε αυτό επειδή ήταν ένα πολύ ωραίο σπίτι. Να το κάνανε τίποτε στρατηγείο, μπαίνανε μέσα αξιωματικοί και αυτά. Από εκεί έφυγα και περιπλανόμενος έφτασα στη μεγάλη Παναγία των Βρυγούρων, μια εκκλησία. Πολύ μεγάλη, την οποία είχε χτίσει η Εκατερίνη της Ρωσίας. Και μπήκα μέσα στην εκκλησία, σας μιάνε τα πάντα. Οι εικόνες υπήρχαν, τα αυτά υπήρχαν, σωρή μέσα. Καθίσματα, γιατί έβαζε η εκκλησία με 3.000 μόνο κάτω και έβαλε και 4.500 γενεκονίτες απάνω. Γι' αυτό λεγόταν και η Μεγάλη Παναγία των Βρύγων. Και έφτασα λοιπόν εκεί, ψάξαμε να βρούμε κάτι, ξέρω εγώ, δεν βρήκαμε τίποτα. Ίσως είχαν προηγηθεί άλλοι από εμάς, βγαίνοντας έξω για να φύγουμε. Όπως βγαίναμε αριστερά της πόρτας, όπως βγαίνουμε δεξιά όπως βγαίνω μέσα, αντίθεκα μια θηρίδα. Όπως συνήθως έχουν ή είχαν
ηθικής τότε. Και μου πάει και έφτιαξε ένα κομματάκι ψωμί μέσα. Και τραβώ δύο-τρία σπασμένα από εκεί καθίσματα αυτά, πατώ το απάνω, βάνω το χέρι μου, δεν έφτανα, έσπρωξε το χέρι μέσα, έπιασα κάτι και το έβγαλα. Και ίσως είναι το μόνο πράγμα το οποίο έχει γλιτώσει από την εκκλησία αυτή. Είναι... ήταν ένα εικονηματάκι δίχλυτο. Το κάνω. Αυτό είναι. Ήταν άλλο ένα. Ήταν ενωμένα με σερματάκια εδώ. Αυτό μου το έκανε η μητέρα μου φυλακτό και το κρόβιζε στην Ελλάδα πάνω στην Αλβανία. Τι είχε κολλήσει απάνω, είχε βάλει και κερί μέσα, διότι τα κάνανε γυναίκες τότε. Είχε κολλήσει απάνω. Αυτό είναι, το άλλο κομμάτι το έχει ο αδερφός μου. Σε ένα σημείο, μάλλον από την αρχή, δεν μπορούσε, ήταν τόσο ο κόσμος, ο ένας απάνω στον άλλο, που εάν έπεφτες, ιδίως τα μικρά παιδιά ή οι γέροι, έπεφτε. Και πλούσια αυτή η θάλασσα, το βάθος, δεν ήξερα να σηκωνώ το παιδί. Και με σήκωνε η μάνα μου από τα βουλά, στον ώμο της, και με κατέβασε μέχρι ένα νησάκι που είναι κάτω στο αυτό μέσα, το φαίνεται εκεί, νησάκι, να πω εκεί. Μέχρι εκεί με κατέβασε στον ώμο της. Και για να ξεριψάσω, εξωρώ παιδί, χωρίζει. Μου είδε το γυρίδι, τραβήξω τι θα τραβήξω. Τι κύριο βοηθήσει. Τι θα λέγε στο χέρι, ότι κάτι να μην πεθάνω. Και γι' αυτό γλίτωσα. Από τι βγήκατε στο νησάκι αυτό πάνω. Και μας παραλάβανε ο κατοικός Ερυθρός Σταυρός. Και τελείωσε αυτό το μαρτύριο. Από ό,τι βγήκαμε στη... μας πήρε ένα καλύκι μου παλιά, μας έβγαλε σε Σάμο. Σάμο με βάλανε σε μια εκκλησία. Παναγία λεγόταν, είχε αρρωστήσει η μητέρα μου. Μας δώσανε τότε από ένα σακί με τα μεγάλα τα μονόρυγα της Καλκούτας. Ένα σακί εμένα και ένα στη μάνα μου και κοιμόμαστε στις πλάτες απάνω. Αυτό είχαν αφού μας δώσανε. Είμαστε μόνο εμείς, δεν είναι χιλιάδες τότε. Και θυμάμαι ενώ είχε πυρετό η μάνα μου, σηκώνταν τη νύχτα και με τραβούσε και έφευγε εκείνη από πάνω από το σακί και τραβούσε εμένα και βρίσκε εκεί πάνω. Και αυτή άρρωση να πάνω στην πλάτη. Την τρίτη μέρα το πρωί μας είχαν φέρει και εντυμένο φακές και λίγο ψωμί, ο Δήμος εκεί. Την τρίτη μέρα το πρωί εγώ δεν μπορούσα να κάτσω εκεί πέρα. Βγήκα έξω από το βράδυ της εκκλησίας, πήγα από την ανατολική πλευρά, να θυμάμαι καλά, της εκκλησίας. Είχε ντενιχέδες, που ρίχναν απορρίμματα εκεί, τέτοια μαγαζάκια εκεί. Και θυμάμαι που πήγα καρπουζόφυλλα και έτρωγα και νόμιζα ότι έτρωγα... τι να σου πω, το καλύτερο γλύκιο που μπορούσε να εμφανίσει σε ένα παιδί. Μια κοπελίτσα ήρθε κοντά μου, εγώ ήμουν με ξανθά, πολύ ξανθά μαλλιά, με μάτια μου γαλανά.
πήρε λοιπόν και με έπιασε με το κεφάλι μου, μάμα μου, με πήρε στα μάτια καλά καλά. Μην τα τρως αυτά παιδί μου. Αυτά είναι 15 χρόνια. Δεν τα φάνε, δεν βλέπεις μύγες δύο μέσα. Όχι, τι να φάω. Με πήρε μπακαλιτόση. Το γωνιακό αμέσως απέναντι ήταν μπακαλικάκι, ήταν δικό, ήταν του παππού της. Πήγα μέσα μου κόβει ένα κομμάτι κασέρι και άσπρο ψωμί με φέτα. Και δάγκασε δύο-τρεις δουλειές. Ακμήθηκα τη μάνα μου. Πήρα μια χαρτοσακούλα από πάνω από το τραπέζι που ήταν και η ζυγαριά και έβαλα μέσα το κασέρι αυτό και το ψωμάκι και μου λέει φάτο λέει παιδί μου. Λέω σε παρακαλώ τι λέω να το περάσει η μαμά μου. Αλλά πού είναι η μαμά σου, λέω στην εκκλησία. Να πάνε φωνάξει ένα βιβλίο. Λέω δεν μπορεί να φύγει την άρρωση. Και έβγε ο κόβι όλη την ώρα, ας πούμε στα μισό κιλό και μισό ψωμί και μου λέει αφάντα πάρε και τρέχει στην μαμά σου. Ας πούμε θα έρθω εγώ. Θα έρθω εγώ, και ήρθε μαζί μου. Με πήρε και πήγαμε την ίδια, την πήρε την μάμα μου εκεί, την πήγε εκεί στο μαγαζί, μείναμε 5-6 μέρες εκεί, την περιποιηθήκανε, την πλήρανε, την καθαρίσανε, την ζωνανούσα καθαρά. Αυτά, τέσσερα έφυγε ένα καράβι από τη Σάμο για την Αθήνα και μας βάλανε στο καράβι αφού μου σκυρώσατε στη γιατί μας βάλανε στο καράβι και βγήκανε στα στην Αθήνα. Από την Αθήνα ύστερα φύγαμε, κατεβήκαμε κάτω στα Χανιά που ήταν και οι γονείς της μητέρα. Με πάση περιπτώσει, αυτά είναι. Εδώ ήρθαμε, ο κόσμος δέχτηκε όχι καλά στην αρχή. Μας έβλεψαν παράσιτα. Πρόσφυγες. Ξυπόλοι, αν και αυτοί ήταν όλοι ξυπόλοι όταν ήρθαν εδώ. Ήρθαμε ξεβράκωτοι. Αφού δεν είχαμε τίποτα. Εκείνα που είχαμε. Μείναν εκεί. Αλλά ύστερα καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Οι γονείς μας δηλαδή, με την εργατικότητά τους, με την τιμιότητά τους, με τη λογική τους και σιγά σιγά αντί να μας αγκαλιάσουν, ενώ θα αγκαλιάσουν εμείς, γιατί ήμασταν παντού πρώτοι. Από καλλιέργειες εδώ είχαν μεσάνικα, εκτός από ελιές και από γαρούφια. Δεν ξέραν τίποτα. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, όχι δεν θέλανε αυτό, αλλά δεν ήταν και τόσο εργατικοί. Φέραν εδώ πέρα τον καπνό στην αρχή, μέχρι το 1928. Και τα σταφίδα. Μεγάλη παραγωγή. Μετά άρχισαν και οι πεφτικά. Πρόσφυγες, όλοι αυτοί είναι οι κρασιάτες. Άρχισαν και οι πεφτικά από το 1936. Τα κυπευτικά, τα πρώιμα. Και αυτό γιατί το λέω ιδιαίτερος. Γιατί έρχονται μερικοί σήμερα και παρουσιάζουν ένα Ολλανδό, εργατικός άνθρωπος, σωστός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος. Αλλά ήρθε το 1964. Και όμως τον παρουσιάζουν σήμερα και δεν με ενδιαφέρει τι συζητάνε, θα συζητήσουν 100.000 φορές, αλλά τι θα γράψει η ιστορία του τόπου. Ότι ο Ολλανδός έφερε τα πρώιμα κυβευτικά στην Ιεράτρα, για όνομα του Θεού. Το λέει αυτό το πράγμα, μήπως ακούστε. Του κάνανε μπούστο, σκοτώθηκε άνθρωπο, πολύ καλά του κάνανε και του κάνανε τον μπούστο. Του κάνανε και άγαλα. Ήταν εργατικός άνθρωπος. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή τώρα, δεν στέκεται πουθενά. Όταν υπήρχαν άνθρωποι, οι γονείς μας, ο πατέρας του, αυτήνου, ο δικός μου και όλων των άλλων, Μπρουσούλιος, Βελέκας, Κατσερμάς Ματέος, όλοι πρόσφυγες αυτοί ξεκινήσανε
την προσπάθεια αυτή. Το θαύμα αυτό των θερμοκηπίων της Ιεραπέτρας έχει γίνει από πρόσφυγες. Ξεκινήσαν αυτοί. Και έρχονται να παρουσιάζουν τον Ολλανδογέτη. Μα θέλετε να του κάνετε μπούστο. Κάντε το βρε παιδί μου. Το μπούστο κάτω και άγαλμα. Αλλά την ιστορία γράψε την σωστή. Ποιοι ήταν αυτοί. Πρώτος έκανε θερμοκήπιο ο Γαρεφαλάκης ο γιατρός. Άσχετος με τούτια αυτή. Ο οποίος ήταν ερευνητής. Έβαζε χίλια δύο πράγματα μέσα για να βρει ποια είναι αυτά τα οποία ευδοκιμούν για να καλλιεργηθούν αργότερα όταν οι άλλοι θα κάνουν θερμοκήπια. Συνεχίσαμε δύο-τρεις άλλοι μετά. Ακολούθησα εγώ. Και ένα-δυο άλλοι ακόμη, οι οποίοι δεν θυμάμαι. Θυμάσαι κανένα εσύ. Ναι, στη Διακάκη. Λοιπόν, και όταν ήρθε ο Ολλανδός εδώ, υπήρχαν 600 στρέμματα θερμοκήπια από ξύδινα, με τζαμένια όπως είχα εγώ, και με τόλ που είχαν κάνει κάτι άλλο. Είναι δυνατόν τώρα να βάλεις στον Ολλανδό να αυτό να... Είναι ντροπή, είναι μια αμαρτία. Αυτό ξέρεις τι γίνεται. Όταν ένα παιδί αύριο μάθει την αλήθεια, θα σταματήσει να έχει ενδιαφέροντα, πιθανόν για άλλους σκοπούς. Θα σου λέει τι να κάνω τώρα, να πω εγώ μπροστά, μπροστάρες τώρα και δεν πάει στα διάλα που δεν αναγνωρίζεται, δεν αναγνωρίζεται. Κάνει πολλό λόγιο ζημιά δεν έχει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν. Αν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα άλλο, σας κούρασα πολύ. Καθόλου σας κούρασα. Τι δουλειά ήταν ο μπαμπάς σας εδώ όταν ήρθε? Ο μπαμπάς μου ήταν αμπελουργός, στα μπέλια. Αυτό είναι το κύριο επάγγελμά του. Καπνά στην αρχή, ανάμεικτα ήταν μια μπέλια, τα καπνά καταστραφήκανε. Δηλαδή, έπεσε ακρίβεια, κατέστρεψε, καταστράφηκε πολύ κόσμο τότε. Τα βαρέθηκε αυτός, τα εγκατέλειψε και στράφηκε ύστερα πάλι προς τα μπέλια. Κυπευτικά, όσα μπορούσε την εποχή εκείνη βέβαια, με πρωτόγωνα μέσα και τέτοια. Εγώ ακολούθησα την ίδια δουλειά. Και πιευτικά όσο το πίσω, σαν επιχειρηματία βέβαια. Με μεγάλες καλλιέργειες. Και σε πιευτικά έξω εξωτερικής καλλιέργειας και σαν θερμοκηπιακά συγκροτήματα. Σπούδασα τα παιδιά μου. Όλα. Πάντοτε, δόξα σε ο Θεός. Παρά την καταστροφή που πάθανε, τα καταφέραμε. Οι περισσότεροι μικροσιάδες έτσι τα καταφέραμε. Όλοι. Όλοι. Το 90% των μικροσιατών όλοι τα έχουν φτιάξει θαυμάσια. Τα παιδιά τους, ωραίες οικογένειες, εργατικά παιδιά. Όλοι οι μικρασιάτες. Τι χαρακτήριζε τους μικρασιάτες? Η εργατικότητα. Η εργατικότητα και η οξυδέρκεια. Το μυαλό έκοβε. Έκοβε. Διότι από τους μικρασιάτες που ήρθαν εδώ δεν ήταν κανένας αγράμματος. Μας είχε δώσει, όπως είχα ακούσει από τον πατέρα μου, ο Σουλτάνος ο Χαμίτ, μαζί με τον χάρισμα των χρεών του 1914, είχε δώσει και ορισμένα προνόμια. Ειδικά στις διοικητικές αρχές, να μην γνύονται πουθενά στις ελληνικές υποθέσεις μέσα. Και επικεφαλής ήταν ο Δεσπότης. Και εκμετέπειτα να πούμε οι κληρικοί. Και κατόπιν του κληρικού ερχόταν ο Δήμος. Δημογέροντες αυτοί που λένε τώρα, κατάλαβες, ό,τι διαφορές δεν μπορούσε να λύσει η Εκκλησία, η δημογεροντία, τις λούσε ο Δεσπότης. Είχα μια διαφορά με τον Άλφα, να πει στη μέση η Εκκλησία να την διευθετήσει. Χωρίς να έχουν φασαρίες και καυγάδες για αυτά. Σεβόταν τόσο πολύ την Εκκλησία, τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας, τους παπάδες, τους μητροπολίτες, τους ποτάτες,
που ο λόγος τους ήταν νόμος. Υπάρχει ο άλλος, οπωσδήποτε. Οι δημογέροντες εκλέγονταν, πώς γινόταν. Εκλέγονταν. Όπως ο κύριος του πατέρα μου, εγώ δεν μπορώ να έχω υγεία ότι γνώμη δεν γίνεις πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είμαι παιδί. Αλλά από όσο έδωσε ο πατέρα μου, γινόταν ψηφοφορία. Κανονική. Δεν μπαίνει δηλαδή ο καθένας. Ή διότι ήταν πλούσιος, ή διότι ήταν ισχυρός, ή διότι είχε βαθμούς και αυτά. Όχι. Είπατε προηγουμένως ότι μόσα στο θείο ήρθε στον Μιχάλη που είχε αρμονιαστεί. Ναι, παιδί. Πώς γινόντουσαν οι αρμονιστές και οι άνθρωποι, μόσα στέ. Όπως και εδώ. Όπως και εδώ. Τα φτιάχνανε μεταξύ τους. Ήταν όπως εδώ που τα φτιάξανε, που λέμε, άμα θέλει η Νίκη και ο Γαμπρός τύφλα στο συμπεθεριό. Ή αν ήταν από συνεννόηση των γονέων, να κάνουν το γλέν τους, να δώσουν, να αλλάξουν τα χτυγίδια, να το γλεντήσουν κανονικά και να το γλεντούν κάθε μέρα μέχρι να γίνει ο γάμος. Είπατε προηγουμένως ότι ήσασταν οι περισσότεροι ήταν Έλληνες στα φορτά και μόνο 2000 Αρμένιες. Πώς ήταν η σχέση με αυτούς τους δύο? Πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Αφού καθόντουσαν μέσα, μέσα στην πόλη. Για να τους ανέχεται λοιπόν 40.000 κόσμο, να ανέχεται 2.000 μαζί του, κάποιοι δεν περούσαν καλά. Διδάλωσαν τους έτρωοι. Με τους Τούρκους, σε ποιο επίπεδο ήταν οι σχέσεις σας, δηλαδή... όχι καλές. Όχι με όλους βέβαια. Αλλά συνήθως τον Τούρκο θυμάμαι από του παππού μου και τους θείους μου. Του βλέπανε καχύποτα, πάνω τέταρτα. Μπορεί να ήταν γνωστοί, μπορεί να τα φίλοι, μπορεί να καθίσουν να πίνανε καφέ μαζί. Έξω στα χωράφια να πούμε, γιατί μέσα στην πόλη δεν κυκλοφορούσαν τι καθόλου. Αλλά ήταν πάντα επιφυλακτικό με τον Τούρκο. Πάντα επιφυλακτικό. Δεν είχαν μπέσα. Δεν σου λέγε αυτό είναι και να είναι αυτό. Ο πατέρας της μητέρας της ήταν εκεί. Ναι, πέρα με την προπάπου με εκεί. Τι δουλειές κάναμε λοιπόν. Τώρα μου ήταν από Αυτοξής. Όταν γίνει και ο πόλεμος στην Μικρά Ασία, τον πατέρα μου τον πήραν εξορία. Τον αδερφό μου τον πήραν επειδή ήταν λιγάκι μεγαλός, όπως ξέρω εγώ, τον εκλείβαμε. Όχι μόνο τον πάρουν και αυτό. Και δεν τον αφήναμε να πουλήσει κυκλοφορία. Και όμως εγώ που τσερικάς κυκλοφορούσα δεν μπορούσα να πάρω εμένα εξορία. Πότε έγινε αυτό? Το 22 όταν πρόλαβε ο ελληνικό στρατό, του πήραν εξορία για να μην βοηθούν τον ελληνικό στρατό που πρόλαβε. Το 18? Ναι, 18, 19. Πότε κηρύχθηκε ο πόλεμο, το 20, 22, πότε. Θέλετε άλλο τίποτα? Μέχρι τότε ο πατέρα σα τι έκανε? Αποτσίσει ήταν. Θυμόσαστε στο μαγαζί του? Πολύ δύσκολο. Συζήτανε και τότε εκεί οι παπουτσίδες φτιάχνανε μοναχίδους τα δέρματα και τα όλα αυτά τα φτιάχνανε μοναχίδους. Δεν είχε τότε σέντημα που θα πάρει σήμερα σχόλες και δέρματα. Τα φτιάχνανε ήδη. Όπως και εδώ πέρα στην διατροφή τα φτιάχνανε αυτοί, ξέρανε. Πατέρα, στην διατροφή εδώ πέρα φτιάχνανε δέρματα. Και πού τα πουλούσε? Ο ίδιος ο παπουτσίς, του παράδειγμα του παππούς, είχε αυτό στα υλικά μέσα. Και τα πουλούσε μόνο στη Μάρτη ή πήγαινε κι άλλο? Όχι, είχαν αποψίσει που υπάρχει για τα υλικά δικά του. Δεν υπήρχαν τότε να πάει αγοράζεις δέρματα και τέτοια, δεν υπήρχε τότε στην κυρία Κοζή. Τώρα υπάρχουν όλα. Η μητέρα σας? Η μητέρα μου ήταν οικιακά, στο σπίτι. Είχε 4 παιδιά, ξαναγήκε τα παιδιά της. Το σπίτι σας το θυμόσαστε να μου το περιγράψετε? Το θυμούμαι. Ήταν ένα διγόροφο σπίτι, είχαμε μια αυγόπορτα εκεί. Το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι που ήταν το καρακόρι που έγανε η αστυνομία του εκεί. Στο σχολείο που πηγαίναμε μαθαίναμε και τουρκικά και ελληνικά. Όταν ήθελαν να μας πειράξουν οι τούτοι στη θρησκεία και τέτοια, και πήγαινε η δημογεροτία εκεί, πήγαινε στη Ρωσία, είχε τον Τζάρο,
και επέμβαινε αυτός και μας αφήνανε ελευθερία και στη θυσία και στα γράμματα. Αυτό άκουα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας βέβαια ήξερε γράμματα και ήταν καλό. Ήξερε. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε? Η δημογεροδία από ποιους? Από Έλληνες. Μέσα Έλληνες ήταν οι κοινοτάρχες, ο πρόεδρος της κοινότητας, ήταν όλο Έλληνες. Δεν είχαν μόνο τον αξιωματικό, οι γυναίκες που ήταν έτσι. Τούρκοι. Η αστυνομία δηλαδή ήταν μόνο τουρκική. Είμαστε όλο χριστιανοί, όλο Έλληνες. Όταν τον πήραν εξωρία και ήταν για να φύγουμε, ήταν μια μεγάλη αίθουσα και την είχαν μοιράσει στη μέση. Από μέσα ήταν οι δυο του κάλες και κάναν έρευνα και δεν μας αφήσαν να πάρουμε λέει, τίποτα οι Τούρκοι. Ενώ από εδώ πέρα τους αφήσαν και τα πήραν όλα από την Κρήτη που φύγανε, μας τα ανταλλάξαν. Ενώ όμως εκεί πέρα δεν μας αφήσαν να πάρουμε τίποτα. Η μητέρα μου είχε κάτι χρυσαβικά, κατοικίες και εγώ της έδωσε σε ένα γείτονά μας που ήταν Ιταλός και έμενε και είχε σπίτι και στη Μάκρη και σπίτι και στη Ρόδο. Και του τα έδωσε, ήταν γείτονας μας να της τα δώσει μετά που θα έρθουμε στην Ελλάδα. Πήγε στα Γαϊμάρ μου και τον βρήκε και έτσι έδωσε ό,τι ήθελε αυτό. Δεν ζητάσε βέβαια όλα. Πήγαμε στην Κιά και από την Κιά έστρεφε η μάνα μου στο Ρόδο και της τα έδωσε. Της τα έδωσε μερικά, όχι όλα. Και εκεί ήταν που μια μεγάλη αίθουσα, ήταν από μέσα δυο γυναίκες, κουκάλες, και σε κάναν έρευνα, ούτε είχες δαχτυλίδια, ρολόγια, ξέρω εγώ, στα πέρανε. Και μάλιστα εκεί που φτιάχναν οι άντρες που κάναν έρευνα στους άντρες, ό,τι είχαν στα πέρανε, είδα και ήταν ο πάγκος που ήταν εκεί, ήταν όλο χρυσαφικά. Δαχτυλίδια, λίρες, ρολόγια, ό,τι ήταν έτσι. Χτσιρικά τώρα εγώ γύριζα έτσι. Μετά ύστερα όταν ήταν για να φύγουμε, πήγαμε μες στο πλοίο. Ξέρω πώς είμαστε, δεν μας αφήσαν να πάρουμε τίποτα. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Οι άλλοι επινούσαν, αλλά δεν εκλέγανε. Εγώ, όταν φτάνω κοντά στον Πειραιά, επινούσα. Και περνάει ένας ναύτης και με ακούει και κλαίω, αλλά δεν μιλάει. Ξαναπερνάει, με βλέπει και κλαίω, δεν μιλάει. Την τρίτη φορά λέει, μα τότε το παιδάκι, τι έχει και κλαίει. Λέει, μα μην ξέρεις τι έχει. Πεινά, και δεν έχω να του δώσω να φάει. Τα άλλα αδέρφια πεινούσαν, αλλά ήταν πιο μεγάλα και ντρεπόταν να κλάψουν. Λοιπόν, με πιάνει το χεράκι, με πάει στην καμπίνα του, δίνει ένα κομμάτι πυρί και ένα κομμάτι ψωμί άσπρο και ανοίξαν οι ουρανοί, δεν λέω ούτε κλάψιμο, ούτε τίποτα. μας πάνε εκεί, μας πάνε στην Αιγαία. Στην Αιγαία εκεί, μείναμε εκεί προσωρινώς και περιμένουμε τον πατέρα μου για να έρθει από την εξορία να δούμε πού ήθελα να σταθούν. Και πραγματικώς ύστερα μετά από ένα χρόνο, ένα μισή ξέρω πότε, είχαμε βελβέλο στην αρχή και ήρθαμε, σαν την ανταλλαγή. Ήρθε ο πατέρα μου εκεί, στείλανε μια επιτροπή εδώ στην Κρήτη, το Στρογγίλ και κάτι άλλο, να δούνε το μέρος αν είναι καλό να έρθουν, να εγκατασταθούμε σαν γεωργοί. Έτσι πραγματικώς τους άρεσε το μέρος και ήρθαμε στην Κρήτη. Σε αυτό το μέρος τώρα εμέναμε 50 οικογένειες, στις εκκλησίες, στα τζαμιά, ξέρω εγώ, μέχρι να μας δώσουν τον κτίνο να πάμε κάθε ένα στο σπιτάκι. Μας τα ανταλλάξουν που τσάπησαν οι Τούρκοι, να πούμε. Πότε σας δώσαν τον κτίνο, θυμόσαστε? Του 23 με 24. Όσοι θέλανε να πάνε στα μεγάλα κέντρα τους πληρώναν, τους δίνανε κάτι για ενίσχυση. Όσοι πήγαν στην επαρχία τους δώσανε στις τουρκικές περιουσίες. Τα σπίτια των Τούρκων και τις περιουσίες. Αναλόγως τα άτομα που είχες και αναλόγως την περιουσία που είχες εκεί, γιατί γίνονταν μια επιτροπή και έκαναν έλεγχο. Τι περιουσία έχει ο Χαΐτας στη γραφή, μια επιτροπή που ξέραμε τον τόπο. Και αναλόγως την περιουσία και αναλόγως τα παιδιά σου δίδαν και εδώ πέρα χωράφη. Εδώ πώς σας αντιμετώπισαν οι ντόπιοι? Στην αρχή δεν μας καλοθέλανε, διότι είχαν σκοπός που να ήταν πρόσωπα την περιουσία των Τουρκών, να μην είχαν πώς να την πάρουν αυτοί. Κατάλαβες, και πήρε την περαφή, δεν μας θέλανε. Άχι τραμαγή, συμπεθεριάσαμε. Ξέρω εγώ, τώρα δεν υπάρχει πρόσφυγα σε ντόπιο. Ύστερα εδώ και μετά τον πόλεμο που είδανε τι πάθαμε στην κατοχή, τότε δεν μας αιτιολογήσαν, δεν ανέστατε. Δηλαδή μας το είδε, δεν μας έλεγαν. Δεν μας θεωρούν, λέει, το είδε, δεν μας ξεχωρίζανε. Όμως αυτό να δεν είναι πρόσφυγες. Μαγδαληνή Μαθιουδάκη του Κωνσταντίνου. Χίλα βέβαια.
Γεννήθηκα στο Ρέιλβερε. Μικρό παιδί, να πούμε, ζήσαμε εκεί τα 4 χρόνια. Μετά έγινε ένας διωγμός. Και έπρεπε να αδειάσουν τα παράγια της Μικράς Ασίας. Ενώ το εσωτερικό δεν τους ένοιαζε, φαίνεται, των μεγάλων, των αθεντικό μας. Να φύγουν και να αδειάσουν τα παράγια. Εμείς βρεθήκαμε στα Ικαημένη στη Λίμνο. Ένα νησί, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το έχετε δει. Πολύ ξέρω αυτό, αλλά ο άνθρωπος όταν θέλει να ζήσει και μπορεί, θα ζήσει. Πήγαμε εκεί πέρα γιατί ήταν η δουλειά μας καπνά. Τότε επιτρεπόταν τα καπνά, γιατί τώρα τα λευταίες και εκεί πέρα και αλλού, όταν έχουν υγρασία, δεν τα επιτρέπουν το κράτος, θέλει να έχει δυνατό. Εκεί δουλέψαμε σε ένα αφεντικό, μάλιστα ήρθε ο καημένος σε ένα κινηματογράφο, αλλά είχαμε πυρκαγιά εκεί και τέλος πάντων. Εκεί ο άνθρωπος και μας είδωσε σε ένα χωριό της Λίμνου, ένα σπίτι που είχε, σπίτι, χωριό ήτανε, και είχε και εκείνος κατοικία. Και μας πήγε εκεί πέρα και καθίσαμε, είχε ένα μετόχι κοντά που λέμε μετόχι, είναι ένα αυτό που έχει περιουσία και το λένε μετόχι, μια περιουσία μαζεμένη. Δουλέψαμε στα καπνά, βγάλαμε τα έξοδα, πληρώναμε τον άνθρωπο, όχι βέβαια νίκια και τέτοια, τι δουλειά έβγαλαμε, τα χρήματα. Και τελείωνε η χρονιά και πάλι το ίδιο. Ήταν ένα νησί, καλά περάσαμε, φιλόξενοι πολύ. Αυτή η ζωή τους είναι πρόβατα έχουν, γιατί είναι γυμνά τα βουνά. Φτωχό μέρος. Αλλά εκείνοι με τα προβατάκια τους, με τα σιτάρι να σπείρουν, με τα φασολάκια, με τα αυτά, περνούν οι άνθρωποι. Περνούσαμε κι εμείς τα 6 χρόνια που κάναμε. Γιατί πήγαμε το 14 φύγαμε στερα από τη Λίμνο, να επιστρέψουμε, μας είπαν οι μεγάλοι ότι μπορεί κανένας να επιστρέψει στην Μικρά Ασία. Όσοι δεν είχαν περιουσίες και δεν είχαν δύναμη να γυρίσουν, δεν είχαν ελπίδα πως θα έχουν να μπορέσουν να ζήσουν, έμειναν στην Ελλάδα. Εμείς γυρίσαμε στην Μικρά Ασία. Δεν βρήκαμε εκεί πέρα. Αυτό, ο διωγμός έγινε, το πρώτο διωγμό, το 14. Ύστερα γυρίσαμε το 19 στην πατρίδα. Πήγαμε εκεί πέρα, βρήκαμε σπίτια χαλασμένα, βρήκαμε αμπέλια ρημασμένα. Είχαν πάει από τη Θράκη κάτι Τούρκοι και βάλανε τα κοπάδια τους και δεν αφήσανε επίσης και στα σπίτια και όπου κι αν ήταν. Αλλά εμείς είχαμε ένα καλό και πολλά καλά. Πρώτα πρώτα δεν είχαμε συμβουλιογράφο. Ήταν ο λόγος, ήταν συμβόλαιο. Δηλαδή τόσο πολύ ήταν οι άνθρωποι τίμοι. Μπορεί να ήταν φτωχοί, μπορεί να μην είχαν πλούτη, αλλά ήταν στο λόγο τους λόγο. Και εργαστήκαμε και ήρθαμε πάλι την περιουσία, την τακτοποιήσαμε να βάλουμε τα καπνά μας, να φτιάξουμε τα μπέλια μας, να βάλουμε τα γλυκάνισα, να φτιάξουμε τα σπίτια που κατοικούσαμε, ένα σπίτι διόροφο. Αλλά δυστυχώς το κάτω μέρος μπαίνανε τα ζώα και οι τροφές τους. Και από πάνω είμαστε εμείς. Είχε 2 δημοτικά. Είχε και ένα σχολαρχείο τελευταία που πήγαινε τα πιο αυτά παιδιά προχωρημένα. Τι άλλα είχαμε τώρα. Είχαμε εκκλησιαστικό αυτό, είχαμε παπάδες πολλούς, είμαστε της εκκλησίας άνθρωποι. Ναι. Όπως είπα, τα σχολιά μας, αυτά, ήταν ένα ωραίο χωριό, δεν ξέρω αν ήταν πολύ και αν το δικό μου. Και είχαμε ανθρώπους καλούς, ανθρώπους προκομμένους, ανθρώπους που εργαστήκανε και όχι τα βρήκανε. Για να κάνουμε την... Πολύ λίγοι ήταν 2-3 που βρήκανε και αυτά τα άλλα, ήταν εργατικοί άνθρωποι και ζούσαν. Συγγνώμη, ποιο σχολείο τους ήταν οι Έλληνες? Οι Έλληνες, δεν σας λέω, τα χωράφια μου, το χώμα. Το χώμα. Ναι, ναι, ναι. Όσο επιδοποιείς στον αγροτική ζωή. Ναι, αγροτική ζωή. Κάναμε σταφίδες, ροζακή τη λέγαμε. Τόσες κάτι αυτά σταφίδες με κουκούτσι μέσα. Είχαμε και το σουλτανί, το αυτό που δεν έχει κουκούτσι. Είχαμε τα γλυκάνισα. Τα γλυκάνισα ήταν μεγάλη παραγωγή. Είχαμε χαρούπι, όπως είπα, ένα μέρος. Το λάδι, λίγοι ήταν που περνούσαμε με τη παιδιά τους. Είχαμε δηλαδή, ήταν απόλυγο, ήταν και ο ένας από τον άλλον ήταν να εργαστεί, να αγοράσει, να περάσει. Αυτά όλα. Και ύστερα, τώρα και πέφτηκα. Φασολάκια, κουτιά, τι χρειάζεται η οικογένεια, να μεγαλώσει τα παιδιά της. Να τα μπαμπώσει, ύστερα να υφαίνουν.
φαίνανε ωραία τζιλίμια, τα λέγαμε. Και μάλινες κουβέρτες, αυτά. Είχαμε ένα μοναστήρι που έχουμε τώρα την Ελεούσα, την έχουμε εδώ φέρει την εικόνα. Ήταν εκεί στην Ελεούσα, ήταν με κλησία ήταν η εικόνα αυτή. Και είχε καλόβριες. Και υφαίνανε. Και στα σπίτια υφαίνανε. Η μητέρα μου είχε κάνει την πρίκα των παιδιών της, των κοριτσιών της, με τη μονάχη στο δαργαστήρι. Τι είχε και την οικογένεια να τα μεγαλώνει και να τα ταΐζει και να τα ποτίζει. Δηλαδή ήταν ένας λαός, ένα άνθρωποι πολύ κουρασμένοι, πολύ... Δεν ξέραν το αυτό που το σημερινό που έχουμε εδώ πέρα, την ανάπαυση και τα αυτά, όχι. Ζούσανε καλά. Ζούσανε καλά γιατί δουλεύανε κιόλα. Είχαμε κοινοκί, την τραχάνα, είχαμε ντομάτες διάφορα και τα βράζανε. Και ωστόσο το κάνανε σαν προζύμι αυτά όλα τα υλικά, βάζανε αλεύρι και κάνανε ένα βόλο τόσο μεγάλο αυτό. Αυτό ήταν ο τραχανάς, ο σαρακοστινός, μα εμείς τον προτιμούσαμε καλύτερα από τα γαλατερά. Και όταν ήθελα να ανεβεί το ζυμάρι όλο, το ανοίγαμε σε σεντόνια. Καθαρά σεντόνια στη σάλα, είτε σε ένα καθαρό δρόμο, τα ράτσα, κομμάτια-κομμάτια, στο το μικρέναμε, το μικρέναμε, το περνούσαμε από το κόσκινο, κινούντανε, πώς θα σου πω, σαν το ρόδι, τα ψηλό, να ψήνεται, όπως τα σημερινά αυτά που κάνουν αυτές τα εργοστάσια. Με το φλωμάρι, το λέγανε φύλλα, να κόψουμε το γάλα ζυμωμένα, να κάνουμε γλυκή, κομμένο σιτάρι και να το βράσουμε στο γάλα. Και εκείνο να το ξεράνουμε, να τα έχουμε, έπρεπε την νοικοκυρά το σπίτι να έχει 2-3 λογιών τραχανάδες. Να βάλουμε στο κρέατός μου, να βάλουμε στο αυτό που σας λέω το σαρακοστινό, το τρώγανε τη μεγάλη σαρακοστή που δεν τρώγανε οι άνθρωποι τα. Προσέχουμε, δεν είναι σαν τη σημερινή εποχή. Και το πρωί ήθελα να κάνουμε καημένη νοικοκυρά, μια τσικάλη που λέγαμε εμείς, τραχανά με λαδάκι, με ντοματίτσα, να φάει ο καθένας ένα πιάτο, να πάρει ο καθένας άλλο στο σχολείο και άλλο στη δουλειά του και άλλο στο... Ύστερα δε είχαν τα κοτοπουλάκια για κρέατα. Είχαν τον κατσίκα, είχαν θα φάνε κανένα κατσίκι γιο. Αυτά ήταν να πούμε τα γάλατα που... αυτό να κάνουν το τυράκι τους. Δηλαδή αν δεν είχαν ποσότητες μεγάλες, πάντοτε την οικογένεια που τα βόλευε με τα... με αυτά που ετοίμαζε για το χειμώνα. Εσείς από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είχατε μπακάλικα ή σούπερ μάρκετ? Λίγα, είχαμε 2-3 μαγαζιά στο χωριό. Αν χρειαζόταν τώρα, ξέρω, κάνα πετρέλαιο, κάνα πράγματα που δεν είχαν. Αυτά που δεν είχαν. Αυτά που μπορούσαμε να τα κάνουμε, το κάναμε εμείς. Δεν περιμέναμε να τα βρούμε όλα, μας τα φουντώσουν για να τα αγοράσουμε. Όχι. Γιατί όπως είπα, δεν ήταν τα χρήματα για τόσο πολλά. Δεν είχαμε σοδειές. Έπρεπε να τα ετοιμάσουμε εμείς. Και αυτά τα αποθηκεύατε κάπου ειδικά στο σπίτι? Στο σπίτι, ναι. Είχαν ειδικά αυτά και τα αποθηκεύανε για να τα έχουν το χειμώνα. Και είχαν η οικογένεια το σιτάρι που φυλακάνε, να το φυλάξει, να το βράσει, να το λέγαμε πνιγούρι. Και όταν είχε το χειμώνα, το αλέθανε πάλι και το ψήνανε με... όπως και αν το ψήνανε, ήταν ωραίο. Δηλαδή κάτι τροφή του σπιτιού, της οικογένειας. Φασολάκια, κουτιά κάναμε πολλά. Να έχουμε, τα γλυκά, έκαναμε τα γλυκά, έκαναμε τα κατημέρια. Κατημέρι, έχεις καθόλου ακουστά αυτή τη λέξη? Είναι όπως είναι το μελό μακάρονο τώρα. Το κάναμε ζυμάρι, με κανέλα μέσα ζυμωμένα, με λίγη ζάχαρη, με λαδάκι, με όλα. Και ύστερα το κυβούσαμε, το κάναμε τόσο στο πάχος. Και τα κόβαμε τόσα κομματάκια. Και μετά πάνω σε μια, πώς τη λέμε, που ξύνουμε το τυρί, ξύστρα. Να το κάνουμε έτσι και να τα βάζουμε τα ψιά. Σειρά-σειρά να τα ψήσουμε στο φούρνο και όταν ήταν κοκκινισμένο το όλο ψημένο, διαλύαμε και για πετιμέζια που κάναμε πετιμέζι. Έχετε υπόψη σας καθόλου πετιμέζι? Το εξωτερικό ήταν Σεπτέμβριος μήνας, αρχά Σεπτεμβρίου. Είχαμε τις σταφίδες στα, τα λέγανε, πώς τα λέγαμε, στα σεριά. Σεργή είναι κάτι που απλώνει στη σταφίδα να ξεραθεί. Κάτι που σίκα, παραδείγματος χάρη. Και τι είχαμε στα αυτά, λέει, να φύγαμε από τα τώρα, η μητέρα μου με εγκαλύψε σε ένα εξώσπιτο. Και ήταν, και ήρθε ένας ανιψιώστης. Και πήγανε στο χωριό μας τώρα να πάρουν κορίτσια. Μόλις μπήκαν τσέτες, κοιτάζανε πώς θα κάνουν κακό.
στο λαό το χριστιανικό. Και πάνε σε ένα σπίτι και βρίσκουν δύο άνδρες, γαμπρίδες, μπατζανάκιδες που τις λέμε εμείς, δύο αδέρφια όταν έχουν δύο αδερφές, δύο παλικάρια, τις λένε μπατζανάκιδες. Και ήταν και τα κορίτσια που ήταν, η γυναίκα του παραδείγματος χάρη, η κουνιάδα του. Αυτοί λένε τη γλώσσα τους και λένε δεν θα κάνουν. Θέλανε να πάρουν τώρα και δεν κορίτσια. Και λένε γι' αυτό και σηκώνονται και φεύγουν αυτοί. Να πάνε στο καρακόλι, τουρκική λέξη είναι αστυνομία. Να πάνε εκεί να πάρουν βοήθεια για να πάνε να επιτεθούν στους, να πάρουν τα κορίτσια. Ωστόσο οι άνθρωποι αυτοί, τα κορίτσια τα ανεβάσανε σε ένα πατάρι. Πάνε και βρίσκουν τα κορίτσια και παίρνουν τους άνδρες. Δύο παλικάρια, τα πάνε εκεί στην αστυνομία. Ένας πρώτος μου ξάδερφος τον έκανε, είχαν κάνει όπως κάνει το τζιμά, που δεν είχαμε κάποτε μηχανές με τα μαχαίρια. Εδώ, άλλοι εδώ. Και αυτός ο καημένος ήταν ένας γερός, γενναίος άνδρας. Και ήθελε τώρα βοήθεια. Πού να πάρει, παίρνει ένα παρά. Ήταν ήταν το χωριό μας και ήταν ένα πιο κάτω, με λίγα σπίτια. Κερμεγάλες το λέγανε. Και αυτή λέξη είναι τουρκική. Κερμεγάλες. Και πάει και βρίσκει τη μητέρα μου με τον τραυματία. Με τη μητέρα μου. Τη λέει, θεία, ο Μπουρέκας πεθαίνει, δεν έχει βοήθεια, τι να σου κάνω γιέ μου, του λέει. Τα παιδιά μου πήγανε στο χωριό να προφυλαχτούν από τις τσέτες. Εγώ όλοι κάθισα εδώ πέρα και κάθισε και του δίνει σε ένα, θα φύγω λέει, και εγώ να πάω να κρυφτώ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα θα πλημμυρίσει ο τόπος από το τουρκιά και ποιος θα έχει να γλιτώσει. Σηκώνεται η μητέρα μου και του λέει, δεν αγόρι, γιέ μου, θα σου βάλω ένα, αυτό με νερό και ένα μασούρι που κάνουμε και στα εργαστήρια για να υφαίνουν οι νοικοκυράδες, τα λέμε μασούρια. Και του βάλε να πίνει νερό, γιατί ήταν τόσο πολύ είχε ερεθιστεί αυτές οι μαχαιριές και δεν μπορούσε, είχαν πριστεί του τα δουν, αφήνεται νερό, τίποτα. Και φεύγω, γιέ μου, λέει, και ο Θεός βοηθός. Να βγει να πάει σε κανένα μπέλι να κρυφτεί τη νύχτα. Τι γινόταν όλη τη νύχτα. Τούρκοι μπαίνανε, Τούρκοι βγαίνανε, πια είσαι εσύ και πια είσαι εσύ και να δώσουν και να βγουν και να ψάχνουν και να φέρουν. Και οι κοπέλες όλες με τα μαντήλια δεμένες και μετά να μην φορούν τίποτα γιατί θα τους κόψουν τα δάχτυλα να πάρουν. Τι κλεψιές, τι ατιμίες, πράγματα. Πέρασε εκείνη η νύχτα. Ύστερα αρχίσαν λιγάκι να τους συμμαζέψουν. Αλλά πάλι το δικό τους το κάνανε αυτοί. Και κάθε μέρα μας βγάζανε στη σειρά, να βγει της εκκλησίας, να μας δώσουν λίγη σταφίδα από τη σταφίδα μας που βρήκαν στα μαγαζιά και είχαν και το στρατό και κάνανε κάνα ψωμάκι να ταΐσουν το στρατό τους και πηγαίνανε και εμάς τα παιδιά μας και κάνανε την αγκαρία που τη λέγανε στους Τούρκους και τους δίνανε ένα ψωμάκι να φάει από ένα κομματάκι τους. Τέλος πάντων, ό,τι βρίσκανε τα παιδιά που βγαίνανε στη Αλάτσα, τα μεγάλη Κομόπολης και ήταν τα δρόμοι γεμάτο τρόφιμα, άξιτα βέβαια, φασόλα, να βρεις ότι ήταν όλα χυμένα, τα ζώα γυρίζανε πάνω, μια ρημαγία είναι αυτό. Να βρούμε κάτι και να βρούμε ένα ντενεκέ, να του βάλουν ένα ξύλο από κάτω, να τα βράσουν λιγάκι, να τα φάνε, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό βάστηξε και για τη μία, όπως σας είπα, και να διαλέγουν το όποιος ήταν στην μπορούσε και σταθεί στα πόδια του, πάνω. Πάνω να τις παίρνουν. Πού τις πηγαίνουν τις ανθρώπους μας, δεν ξέραμε, εχμάλωτος θέλουν να τις κρατήσουν. Περνούν τα 18 μερών, τα λέει όξο όλοι από την εκκλησία. Πού θα μας πηγαίνουν, δεν ξέρουμε. Μας βάζουν πάλι μπροστά και μας βάζουν στο μεγάλο δρόμο. Στο δρόμο έβλεπες από εδώ κορμιά σκοτωμένη, από εκεί σκοτωμένη, από εκεί ρημαγή όλα. Και σε ένα ακόμα το θυμάμαι εκείνο το εμείς όταν βγήκαμε βέβαια εκείνη τη μέρα που βγήκαν τα παιδιά μας όλοι στα βουνά να σωθούν, αυτοί βάζανε στο σάρκα. Μια μου αδερφή πήρε ένα βλήμα εδώ και αυτό το έρμο άνοιγε λέει μέσα στη σάρκα μου, θέλω να πει, γίνεται κομμάτια. Και σιγά σιγά μέρα με την ημέρα γίνεται τόσο αν το χέρι της, της ανοίξαμε το μανίκι και είμαστε όλοι. Η μία μου το αδερφού μου, μια κοπέλα που την είχε γνωρίσει για αργωνιά στη Τσιά και μας την είχε φέρει, να την γνωρίσουμε λέει και εμείς. Και έπεσε όταν ήρθαν στο σπίτι μέσα να πάρουν κορίτσια τη νύχτα. Μια βοή
Παναγία μου, ζητούσαν τη βοήθεια της Παναγίας και είπε σε εκείνη από το παράθυρο, 2-3 μέτρα ύψος, και στον γνωστό εκείνο που βγήκανε εκείνο το βράδυ, δεν ξαναμπήκανε μέσα, μόνο τα πιάσαν τα βουνά, πιάσαν τα μυακογιαλιέρα. Την άλλη μέρα όμως βγήκαν ο στρατός και συμμαζέρωνε. Μας τη φέραν και μας πάνε στα λάτσα. Εκεί πέρα έκαναν πάλι στα λάτσα τα βέβαια, 18 μέρες. Περάσαμε αυτό το μαρτύριο, εκεί. Ερχότανε μας, εξετάζανε, να πούνε καμιά γνωστή που ήταν δύο αδερφές. Τι ξέρανε από που είχε ο πατέρας στο καφενείο. Γυρεύαν το όνομα, ήσαν που τις βρήκαν και τις πήραν έξω στην αυγή και μάλιστα εγώ μου πει, αυτό πήγα από το κουδάδι στις και γνωστές και όλες. Τις πήραν και τις πήγαν, τις είχαν μια αξιωματική όλο το διάστημα. Τέλος πάνω στο τέλος, τις αφήσαν γιατί ξέρανε πρέπει να δώσουν πληθυσμό για να πάρουν. Γίνεται αυτό το η διαδρομή. Στον δρόμο που πηγαίναμε από ένα σπιτάκι βγαίνει μια κοπέλα και ήταν τα μαλλιά της εκεί πάνω, οι 4-5 στρατιώτες γύρω της. Και έρχονται να πάρουν την αδερφή μου. Χαστά, εφέντη μου, που ξέραν τώρα αυτή τη λέξη η δική μας. Χαστά θα πει άρρωστη, εφέντη μου. Και το μανίκι ξυλωμένο, ψηλά και το χέρι της τόσο. Μας την αφήσανε. Η άλλη μου αδερφή είχε ένα μωρό στην αγκαλιά. Να πάρουν τη μάνα, λέει, τσουτσουκλαρέ, εφέντη μου. Τσουκλαρέ ήταν μικρό παιδί, είχε εφέντη μου, το βάζε στο μπούτσο και του έδινε και μια τσιμπιά. Για να μπορέσει να ξεφύγει το. Τέλος πάντων, σιγά σιγά μας φτάνουνε πού να φτάσουμε τώρα. Στον δρόμο σου βγήκε αυτή η κοπέλα από ένα σπιτάκι να πάρουν την αδερφή μου. Χαστά, εφέντη μου, χαστά, μας την αφήνουμε. Σου λέει, πάτε πάμε αυτή με το σπασμένο χέρι με το. Φτάνουμε στα τζεσμέ. Το τζεσμέ απόξω, εγώ εσήκωνα τη οικογένεια στα αυτά. Δυο παπλωματάκια τα μικρά των παιδιών ήταν πολύ λεπτά. Σε ένα τσουβάλι μέσα και τα σήκωνα όλο τον δρόμο όπου στεκόμαστε να τραβάει ένα κομμάτι ρούχο να σκεπάζει από πάνω. Έτσι καλά είμαστε. Τέλος πάντων μας βάζανε απ' έξω από μια εκκλησία πηγαίνοντας κάτω για το λιμάνι. Είχε μια μεγάλη εκκλησία, Άγιος Χαράλαμπος, στο Τζεσμέ. Εκεί μας αφήνουν εκεί πέρα. Στάθηκαν εμείς η οικογένεια όλοι και άλλοι βέβαια. Η εκκλησία ήταν φαίνεται γεμάτη. Είχαν πάρει διαταγή αυτοί πως ήθελαν να μας διώξουν για την Ελλάδα. Και από εκεί μας, όταν σταθήκαμε εκεί πέρα κάπως η ώρα, μας λένε πάλι, μας δίνουν το δρόμο για το λιμάνι. Πάμε στο λιμάνι και βρίσκω, σου λέω, ένα βαρέλι ήταν εκεί πέρα και ήταν οι κοπέλες που είχαν πάρει, Τούρκοι, τις κοπέλες που ήταν τις αδερφές, που ήταν, τις ξέρανε και οι κοντινοί μας σε ένα χωριό είχαμε Τούρκοι. Και θέλαν τώρα αυτά τα κορίτσια να προσβάλλουν. Τέλος πάντων πάμε, λέει πάει ένας και κάνει τσιτά και γυρίζει μια κοπέλα και του λέει αυτή τον εγνώριζε γιατί πήγαινε στο καφενείο τους και ήταν γνωστή μου, κοντά ήταν το χωριό και είτε ερχόταν συχνά στο δικό μας χωριό που είχαμε πιο πολύ ευχαίρεια από να ψωνίσουν ένα αυτό και γνώριζε ένας τον άλλον. Αλλά συναλήθη που λένε δεν είχαν καθόλου, ήταν εκεί στο χωριό τους και εμείς στο δικό μας. Αλλά αυτοί μόλις φύγαμε εμείς που μας διώξαν οι Τούρκοι, αυτοί πήγανε με τα ό,τι είχαν. Γαϊδούρια, μουλάρια, αυτά και δίνανε τα σπίτια αμέσως. Και φωτιά από πίσω. Σκόρπισε ο κόσμος στα βουνά, στη θάλασσα, στα αυτά. Πήγανε κι όσοι πήγανε, μας πήγανε με τζεσμέ. Μας πάνε στην λιμάνι, μας βάζουν σε κάτι μαούνες μεγάλες. Και να μας πάνε στα καράβια που περιμένανε να μας πάρουν, να μας φέρουν στην Ελλάδα. Μάλιστα ήταν, όπως σου λέω, η μια είχε ένα μωρό, η αδερφή μου. Η άλλη ήταν το χέρι της αυτό, η άλλη ήταν έγκυος, τρίτη. Και η άλλη ήταν, η νύφη μας ήταν, είχε πέσει από το αυτό και δεν μπορούσε να περπατήσει. Η μητέρα μου ηλικιωμένη, εγώ μικρή, είχα να σου λέω και τη μια το κοριτσάκι, την άλλη το αντράκι. Τέλος πάντων φτάσανε, μας βάλαν στα καράβια, πού θα μας πήγαινε. Λέει η μητέρα μου, μια μη Τούρκο, δεν μου λέτε, λέει, πώς τον είπε, δεν ξέρω. Πού θα μας πάτε τώρα, στη Σμύρνη, λέει, όχι, όχι, τα πάτε, λες, του έγινα σας να χορτάσετε λαχανίδα. Έζησα μια ζωή μαύρη και σκοτεινή. Είναι απίστευτος, έζησα καλά, δόξα σε ο Θεός. Οι άνθρωποι μου, τέλος πάντων, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, καλά περάσανε, καλά περνούμε μέχρι τώρα. Και πώς θα βγάλατε πέρα, μετά που χειρέψατε, πώς θα βγάλατε πέρα, μετά που χειρέψατε, πώς θα βγάλατε πέρα, μετά που χειρέψατε.
πώς τα βγάλαν πέρα. Με την πίκρα και με την αγωνία και με τα σκληρή δουλειά. Σου λέω, ήταν ένας χρονού, πέθανε ο πατέρας της, μετά πέθανε, πήγα με τον πατέρα μου μαζί, γιατί σου λέω, με βγάλανε από το σπίτι μου. Παππού, πεθερός. Πήγα με τον πατέρα μου, είχαμε εκεί ένα κομμάτι περιουσία, βοηθούσα εγώ. Βοηθούσε ο πατέρας μου να φυτέψει τα μπέλη, να μπορέσουμε να... Η Μαρίκα μου άρχισε ύστερα μικρή στο σχολείο, σιγά σιγά μεγάλωνα τα αυτά, παλεύαμε και τα μαζί. Η μάνα και παιδί, ύστερα πέθανε με τον πατέρα μου γρήγορα. Παλεύαμε εκεί πέρα τη ζωή με όποιο τρόπο μπορούσαμε καλύτερα να μπορέσουμε να ζήσουμε. Στην κοινωνία, ωραία, καλά, να είμαστε με καθαρό πρόσωπο. Επιστρέψατε στο χωριό σας μετά το σχολείο? Όχι. Εμάς τα πρώτα χρόνια, και θυμάμαι τον πατέρα μου και τους σκουμπάρους που κάνανε παρέα, με το καλό στην πατρίδα. Να λαμπαστούν το ποτηράκι και να είναι η ευχή τους με το καλό στην πατρίδα τα πρώτα χρόνια. Αλλά ύστερα όσο πάει, δεν άκουσα. Τώρα είναι χρόνια, έχω να ακούσω τέτοια πράγματα, διότι κοπήκαν οι ελπίδες. Δεν... Αφού έγιναν που έγινε τα κάμανε, ούτε σκέψεις να γίνεται. Αυτή είναι. Εκεί και εμείς εδώ. Εκείνη τα δικά μας και εμείς τα δικά τους. Ποιος είναι τώρα ζημιωμένος, δεν ξέρουμε. Πάντως, με την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι, ζούμε και εδώ. Αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Εμείς όταν πήγαμε στο χωριό μας, βρήκαμε ένα ρημάδι, δεν βρήκαμε χωριό. Πήγα, μας συνόδευσε, γιατί η Μαρίκα μου πήγε με τις δασκάλους μια εκδρομή, και είχε εκεί πέρα στην Γκομοτινή κάποιον ξάδερφο του πατέρα της και το ξέρει πως ήταν εκεί πέρα, μάλιστα ήταν αστυνομικός. Και ήθελε να τον δει. Της λέει η Μαρία, αν πάτε στην Ρέις Δερέ, θα πας να βρεις αυτόν τον Τούρκο. Αυτός ο Τούρκος, το είδε το όνομα της σύσταση, ήταν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έφυγε μικρό παιδί. Και θυμούνταν την Ελλάδα τώρα, όπως και εμάς τώρα και εμένα, δεν μπορώ να ξεχάσω. Θυμούνταν την Ελλάδα. Και όλο έλεγε με το... Και όταν πήγαμε με τώρα, καμιά δεκαετία χρόνια Μαρίκα που πήγαμε. Πήγα στην εκκλησία μας, μια μεγάλη εκκλησία, Άγιος Δημήτριος, πολύ μεγάλη εκκλησία, και ήταν ίσα αυτό, γήπεδο, να παίζουν τα τουρκάκια. Πήγαμε σε ένα μοναστήρι που είχαμε αμέσως μες στο χωριό, που είχαμε την εικόνα που έχουμε τώρα εδώ, την Ελεούσα, της κάμανε εκκλησία, την Ιεράπετρα, μια ωραία εκκλησία, και τη βρήκαμε ένα σωρό πέτρες. Πήγανε και χαλούσανε τα κύματα και βρίσκανε την καλή πέτρα και βρίσκανε το καλό οι Τούρκοι για να κάνουν, όταν πήγανε την εκεί πέρα, τα πιο εύκολα μια κατοικία, παραδείγματος χάρη. Πήγα, σου λέω, να πάμε. Σαν να ήθελα κι εγώ, το ήθελα. Αλλά δεν το πίστευα πως, και όμως έγινε. Ήταν ένας αδερφός μου και η κόρη μου, και πάμε οι τρεις. Αεροπορικός. Είχαμε μια πρώτη ξαδέλφη στη Χίο και ξέραμε τη σύστασή της, μας δέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Μετά την άλλη μέρα μπήκαμε στο καραβάκι, πάμε στο Τζεσμέ. Το Τζεσμέ να πάμε. Μας υπερηπηθήκανε πάρα πολύ αυτοί οι Τούρκοι που έλεγαν εδώ Τούρκο, ήθελα να μην τον εδώ, δεν ξέρεις που ήταν μεγάλο, μικρός, ολοκληρότερο. Εκεί ύστερα επομένουμε ευχαριστημένοι με τόση αυτοί μας υπερηπηθήκαν, τόση ευγένεια, τόσο αυτό, τόσο. Και αυτός τώρα, λαχταρά να έρθει και αυτός στην αυτά, δεν τους επιτρέπουν, δεν ξέρω, λεπτά, δεν είχε ο άνθρωπος. Είχε κάνει δύο κορίτσια, τα είχε παντρέψει στη Σμύρνη, τους είχαμε σπίτια. Και παίρνουν και αυτοί καλά. Άμα φύγει κανείς από τη φωλιά του, πάει κάπου, ετοιμάσει κάτι, τι το βλέπει, το πονείς το, γιατί το έκανε σε εσύ, παραδείγμα χάρη του. Και καλά, σου λέω, τους ανθρώπους αυτούς, 8 μέρες καθίσαμε στο σπίτι τους, να μας ταΐσουν, να μας ποτίσουν, να κρεβάτονται στο... εγώ, η Μαρίκα μου και ο αδερφός μου. Και μετά να μας πάρουν, είχε η κόρη της, ήταν η πεθερά της και τα εγγόνια και τα με τρία αμάξια, μας πήγαν στο Τζεσμέ με τα φανών και λαμπάτων να μας καταβοδώσουν. Θέλω να σου πω, φταίχνουν και αυτοί, φταίχνουν οι μεγάλοι, και μας κάνουν. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω, δεν τους βρήκα κακό, γιατί δεν θέλουν να λύει το κακό μόνο. Αυτοί είναι κακά μεγάλη, μας βάζουν για να σκοτώνουν μας.
Εδώ στην Κρήτη ήταν άλλες χωριανοί. Χωριανοί μας εδώ στην Ιεράπετρα έχει πολλούς. Αφού σου λέω κάνω το σύλλογο και είναι τώρα 400 και σαν το Μαρίνο. Μαρίκα, πολλές οικογένειες είναι εκεί μαζί. Ζυντεργενή. Έχει και όμως και από διάφορα μέρη. Έχει και Ποντίους, έχει και Αϊβανή ένα μέρος, μικρό αριθμό. Έχει... Και όλη την πορεία από το μηδέν, όλοι χωρίς... κίνησαν από το μηδέν, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, χωρίς και πολλά. Πού θα πάνε, που θέλουν να φέρουμε από το... Ναι, προσπαθήσανε, θα ήθελα να δούμε. Τέλος, δεν ξέραμε τι θα βρίσκαμε. Γιατί και άνθρωποι που δεν πήραν περιουσία, μόνο πήραν αστική αποζημίωση, πήραν λεπτά. Δεν ήταν αυτοί άνθρωποι, ήταν και από πρώτα η δουλειά τους τέτοια και δεν μπορούσαν να κάτσουν στα χωράφια. Να... Εμείς είχαμε συνηθίσει, είμαστε αγρότες, θα δουλέψαμε, κοπιάσαμε, μας δώσαν και αυτά να ζήσουμε και καλά είναι. Μέχρι τώρα να πούμε, όταν πλησιάζεις και πεις πως θα δουλέψεις, αλλιώς αν τα περιμένεις έτοιμα δεν μπορεί να, δεν έρχονται έτοιμα ποτέ. Τι σας είχε φέρει παράξενο στον τρόπο ζωής εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τον δικό σας τρόπο στο Ρεΐστερε? Αλλιώτικα. Άλλα αυτά είχαν οι άνθρωποι του Τιτώ και άλλα εμείς. Αλλά ύστερα σιγά σιγά αρμόζεσαι, προσαρμόζεσαι και γίνεσαι και εσύ ακολουθάς. Δεν κάνεις. Πέστε μου κάνε ένα παράδειγμα. Τι διαφορά, πέστε μου κάτι. Τι άλλο είχαν εδώ που δεν σας άρεσε εσάς, ας πούμε, που δεν το είχατε εσείς? Τι να σου πω, είμαστε εμείς αγρότες και τούτοι αγρότες. Τούτοι εδώ οι άνθρωποι ήταν, είχαν το λάδι, είχαν τα άλλα πράγματα να πούμε. Εμείς ήρθαμε με άλλο προορισμό, είχα αλλιώς συνηθίσει. Αλλά όπως ό,τι βρεις, συνηθίζεις. Είσαι υποχρεωμένος να συνηθίσεις. Φυτέψαμε και μπέλια, φυτέψαμε και... Κάτι παράξενο, κάτι όταν ήρθατε στο σπάκι παράξενο εδώ πέρα. Ας πούμε, λένε παραδείγμα τη φάρμα μου, λένε ότι οι Μικρασιάδε γενικά σε σχέση με του Ελλανδίτε, που οι Ελλανδίτε ήταν πολύ καθαροί. Εδώ στην καθαριότητα. Δεν κάνουν λουτρά, ας πούμε. Καλά, αυτά παρουσιάζονται παντού. Ούτε αν λέμε τώρα σε εμά, δεν ξέρω, δεν είχαμε φύγει και το κουτσομπολιό, ξέρω κι εγώ. Εμεί ήταν τόσο δίκα με καλοί άνθρωποι, καλοί για αυτού και καλοί για εμεί. Ζήσαμε, κάναμε και συμπεθεριά, κάναμε και περάσαμε καλά.